Δήμου Θεσσαλονίκη και διευθυντή του εργαστηρίου, τον κύριο Κούβελα. Κύριε Κούβελα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω, συμφωνείτε, το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε στα σχολεία είναι οι αποστάσεις, οι λιγότεροι μαθητές σε μία αίθουσα ή οι μάσκες? Κοιτάξτε, το ιδανικό, ναι, και όχι μόνο για τον κορονοϊό, είναι όσο λιγότεροι μαθητές, τόσο καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα. Και τόσο καλύτερη συνθήκη υγιεινής. Άρα, ναι, αν λοιπόν μπορούμε να βάλουμε 10 φοιτητές αντί για 50, είναι σαφώς καλύτερα. Σωστό. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας ρωτήσω για αυτή την ιστορία τώρα. Θα το πω ότι δικαιωθήκατε. Μου είπατε και πριν που μιλούσαμε ότι δεν αισθάνεστε δικαιωμένος, δεν κάνατε καμία πρόβλεψη για το εμβόλιο. Ενώ πριν, ναι, από λίγη, τελευταία φορά είχαμε μιλήσει την ημέρα που ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, είχε ανακοινώσει από τηλεοράσεω στους Έλληνες ότι το εμβόλιο θα το έχουμε για τον κορονοϊό στο τέλος του Δεκέμβρη. Αμέσως λίγες ώρες μετά μου είπατε ότι μόνο η Μίριαμ και ο Τζόσουα θα μπορούσαν να ξέρουμε, οι μελλοντολόγοι θα μπορούσαν να ξέρουν πότε θα μπορούσαμε να έχουμε το εμβόλιο. Τώρα βλέπουμε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca δεν σταμάτησε, πάγωσαν οι διαδικασίες. Το σχόλιο σας. Ναι. Λοιπόν, το εμβόλιο δεν ήταν μια προφητεία, δηλαδή δεν ήταν κάποια ικανότητα που είχα. Ήταν ότι κάνω πολλά χρόνια στη δουλειά. Άρα, ναι, λοιπόν, όταν έχουμε μια κλινική μελέτη, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να μην προκύψουν περιστατικά. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να μην σταματήσει η διαδικασία. Αυτό που συνέβη είναι το αναμενόμενο, το τυπικό. Και θα συμβεί πολλές φορές μέχρι να απορριφθεί, να εγκριθεί το φάρμακο ή το εμβόλιο, οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά έχουμε είναι το εξής. Φανταστείτε 30.000 ανθρώπους, 20.000 ανθρώπους να έχουν πάρει ένα πειραματικό φάρμακο. Μάλιστα. Στους 20.000 ανθρώπους στον ένα χρόνο κάποιοι θα αρρωστήσουν, κάποιοι θα πεθάνουν. Άρα λοιπόν πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε περιστατικό ότι για αυτή την ασθένεια ή αυτό το φάρμακο, αυτό το θάνατο δεν ευθύνεται το υποπειραματισμό προϊόν. Mm. Άρα λοιπόν κάθε φορά αυτό θα σταματάει για να το ψάχνουμε. Άρα λοιπόν εσείς περιγράψατε κάτι το οποίο ήταν απολύτως λογικό, ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν νομίζω ότι λέω κάτι στα κινέζικα. Όταν έχω ένα χωριό, μια πόλη 30.000 ανθρώπων, περίπου ένα μεγάλο νούμερο θα πεθάνει μέσα στον χρόνο. Ναι. Γιατί πεθαίνουμε, αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Αλλά αν οι θάνατοι σχετίζονται ή οφείλονται στο φάρμακο, είναι κάτι άλλο που οφείλει να διερευνηθεί. Εάν λοιπόν οφείλονται στο φάρμακο, η διαδικασία σταματάει. Τελείως, το φάρμακο πάει στον κουβά. Εάν αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται στο φάρμακο, η διαδικασία ξεκινάει, ξαναξεκινάει. Οπότε αυτές οι καθυστερήσεις είναι αναγκαστικές. Αλλά ακόμα και αν πάμε στην ιδεατή περίπτωση που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, ότι κανένας δεν θα αρρωστήσει, ναι, μέσα στον χρόνο της έρευνας, κανένας δεν θα πεθάνει. Mm-hmm. Η πιθανότητα να μαζέψω 30.000 ανθρώπους με τη μία αποκλείεται. Άρα λοιπόν το βάθος χρόνου, ναι, που πρέπει να μαζέψω τον κατάλληλο αριθμό ανθρώπων που θα είναι πρόθυμοι να πάρουν το πειραματικό φάρμακο, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι αυτές οι μελέτες θέλουν 2, 3, 5, 10 χρόνια. Γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε από την αρχή τον αριθμό των εθελοντών που μπορούμε να εντάξουμε στη μελέτη. Άρα, αν σας ρωτήσω τώρα πότε θα έχουμε το εμβόλιο, τι θα μου πείτε, πάλι ό,τι μου είπατε και την άλλη φορά? Προφανώς. Πάντως, αν θέλετε μια εκτίμηση, ναι, απόλυτης ταχύτητας, mm-hmm, δεν μπορεί να είναι το εμβόλιο νωρίτερα από το τέλος του 2021 μέσα στο 2022. Μάλιστα. Αν πάνε όλα καλά. Αν πάνε όλα καλά. Ερώτηση. Την είχα την κουβέντα αυτή χθες βράδυ με φίλους. Μου είπανε για ποιο λόγο δηλαδή θα πρέπει να πάμε σε αυτό το νέο τύπο εμβολίων και δεν μπορούμε να βρούμε ένα εμβόλιο το οποίο θα βασίζεται με τον πατροπαράδοτο τρόπο, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τις γρήπες, για παράδειγμα, που δεν είναι RNA εμβόλιο. Περιμένετε. Αυτό που της Οξφόρδης είναι παραδοσιακό εμβόλιο. Αυτό είναι παραδοσιακό. Ένας χειμερικός ιός. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή φτιάξαμε έναν ιό στο εργαστήριο, ναι, που πήραμε έναν ιό του κρυολογήματος και του προσθέσαμε ένα RNA, μια πληροφορία να βγαίνει η ίδια ακίδα με αυτή που έχει ο κορονοϊός. Άρα είναι παραδοσιακού τύπου το συγκεκριμένο. Βέβαια. Μα δεν υπάρχει τώρα αυτά. Μην ακούτε, ο τρόπος παρασκευής των εμβολίων. Ναι, ναι. Δεν είναι τώρα. Δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Μην ότι λέει ο ένας, εμείς έτσι κάνουμε λουβέτσι. Μάλιστα. Ξέρουμε, όλα είναι παραδοσιακά. Έχουμε μπερδευτεί κύριε Κούβελα. Μας έχουν μπερδέψει. Μας έχουν καταμπερδέψει. Δηλαδή, επίτηδες μας μπερδεύουν για να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι στο καλό. Και δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος πώς φτιάχνει το εμβόλιο. Ναι. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Είναι λεγμένο, δεν είναι λεγμένο. Τώρα, άμα το φτιάξε από τρίχες γελάδας ή από κέρατο μονόκερου, τέλος πάντων δεν είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο. Οι τεχνικοί που το φτιάξαν όλοι
είναι πια ειδικοί ή δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται να είμαστε. Λοιπόν, πείτε μου λιγάκι, εν μέσω κορονοϊού, όταν είχε πρωτοξεκινήσει αυτή η ιστορία, εδώ σας είχαμε φιλοξενήσει μαζί με τον καλό το φίλο του συνάδελφο, τον Αντώνη τον Ωραήλογλου, και σας είχαμε θέσει κάποια ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο τον οποίο μετράνε την θνητότητα. Είχατε εκφράσει αντιρρήσεις απέναντι στον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε ο κύριος Σόδρας τότε τα πράγματα. Μάλιστα, και ο κύριος Σόδρας το είχε σχολιάσει σε μία από τις συνεντεύξεις του. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι πλασματικός ο αριθμός? Βέβαια είναι πλασματικός. Φαίνεται τώρα που μετράμε, δηλαδή, αν πάρουμε τα νούμερα του Μαρτίου και τώρα, ή τώρα είμαστε τρελοί και δεν ξέρουμε τι μας μείνει, τότε. Δεν μπορεί να είμαστε και δύο φορές λογικοί. Τώρα δηλαδή να μετράμε κρούσματα χιλιάδες και δυο διασωληνωμένους. Τότε καθένας που τον πρόσβαλε έμπαινε με διασωληνωμένος, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος. Τώρα τι έγινε ο ιός, ξαφνικά αποφάσισε ότι δεν θέλει να πετάξει καρταετό. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω πολλών συμβαμάτων παγκοσμίως, ξέρουμε ότι ο ιός έχει μία νοσηρότητα και μία θνητότητα ανάλογη με αυτόν που έχει η εποχική γρίπη. Δηλαδή, όσοι αρρωσταίνουν κάθε χρόνο από γρίπη, πόσοι από αυτούς πεθαίνουν. Είναι στα ίδια περίπου νούμερα. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, για να το καταλάβουμε λίγο απλά, ότι στο τέλος του χρόνου που θα έρθει ο λογαριασμός, που έρχεται κάθε χρόνο, έτσι, πόσοι πέθαναν, πόσοι γεννήθηκαν, στο πόσοι πέθαναν δεν θα δούμε μεγάλες διαφορές από το 19 και το 20. Φαίνεται ήδη ότι φέτος πεθαίνουν λιγότεροι από πέρσι. Που σημαίνει είτε ότι ο κορονοϊός μας έσωσε, είτε τα μέτρα και το κορονοϊό μας έσωσαν. Εντάξει, τώρα το διακομωδείτε, αλλά είναι σοβαρό, γιατί καταστρέψαμε την οικονομία μας. Δεν θα ορθοποδήσουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να επανέλθουμε. Μα το ξέρω, ξέρετε τι γίνεται. Γιατί πάρα πολλοί μου λένε ότι είμαι υπερβολικός, γιατί οι άνθρωποι θα πεθαίναν κτλ. Ακούστε να δείτε τι συμβαίνει. Προχθές άκουγα, ας πούμε, για μια κυρία που πέθανε 102 ετών με κορονοϊό. Μάλιστα. Εάν εγώ τώρα διαθέσω μισθούς των παιδιών μου 10 ετών, προκειμένου να σωθεί μία 102 χρονών, που αν δεν πεθάνει από τον κορονοϊό θα πεθάνει γιατί στραβόβηξε ή γιατί έπαθε δυστυλιότητα και θα πεθάνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δεν κερδίζω πολλά πράγματα. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή, αν το δω σαν κοινωνία, ένας 102 χρονών ζει σε παράταση. Δηλαδή δεν είναι πολύ φυσιολογικό, αν θέλετε. Ναι. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είναι σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση, που ό,τι και να συμβεί θα πεθάνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάτι πάντα συμβαίνει και πεθαίνουμε. Τη μια μπορεί να είναι ένα κοινό κρυολόγημα. Την άλλη είναι γλίστησα και έπεσα. Την τρίτη κάτι είναι. Δηλαδή από κάτι οι άνθρωποι πεθαίνουμε, αλλά είμαστε θνητοί. Πεθαίνουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε είναι. Έχει μειωθεί το προσδόκιμο? Όχι, δεν έχει μειωθεί το προσδόκιμο. Είστε κάθετος αυτό. Δεν έχει μειωθεί το προσδόκιμο. Όχι βέβαια. Έχει μειωθεί ή έχει αυξηθεί η θνησιμότητα, δηλαδή από κάθε αιτία θάνατος? Όχι, ούτε δεν έχει μειωθεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πληρώνουμε για κάτι που δεν έχουμε δει το αντάλλαγμα. Δεν έχουμε σώσει κάποιον. Δεν έχουμε μετρήσει λιγότερα θύματα. Και μάλλον δεν θα το δούμε. Αυτό μου λέτε τώρα, ότι δεν θα το δούμε το αντάλλαγμα. Δεν θα το δούμε, όχι. Ήδη τελειώνει. Έχουμε 4 μήνες. Και τι θα γίνει? Συγγνώμη. Θα γίνει μεγάλη αναστροφή. Συγγνώμη λίγο, κύριε Κουβέλα. Δηλαδή, εσείς είστε τώρα πανεπιστημιακός, είστε του ευρύτερου δημοσίου τομέα, να το πω έτσι. Αλλά εγώ που είμαι του ιδιωτικού, αν έκανα κάτι το οποίο θα κατέστρεφε την εταιρεία μου, δεν θα με απέλυαν, δεν θα με έδιωχναν. Θα με έδιωχναν, θα σας το πω εγώ. Πώς θα δικαιολογήσουν εάν δεν έχει αλλάξει αυτή, δηλαδή αν δεν μπορέσουν να δικαιολογηθεί η όλη κατάσταση του lockdown, του, αν φανεί ο ίδιος αριθμός νεκρών στο τέλος του χρόνου? Ναι, έχω την αίσθηση ότι γι' αυτό το λόγο συντεταγμένα οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να τρομοκρατούν τον κόσμο και να τους αποπροσανατολίζουν. Θα φοράμε μάσκα, δεν θα φοράμε μάσκα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι αν θα φορέσουμε μάσκα. Είναι αν καλώς έγινε το lockdown. Από ό,τι φαίνεται, προφανώς έγινε κακός, γιατί αν ήταν καλός, θα το ξανακάναμε. Μάλιστα. Άρα δεν το ξανακάνουμε, γιατί ξέραν ότι ήταν μεγάλη φούσκα τελικά. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε δεν είναι οι μάσκες, είναι από προσανατολιστικές οι μάσκες. Κοιτάξτε, τα παιδιά δεν κολλάνε. Και αυτά που κολλάνε δεν αρρωσταίνουν. Και αυτά που αρρωσταίνουν δεν κολλάνε μεγάλους. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά μας ακριβώς? Τα παιδιά θα πάνε σχολείο, να ανοίξουν τα μάτια τους, να μην επαναλαμβάνεται η βλακεία των γονιών τους, η δικιά μας δηλαδή. Πάνε και γίνουν πιο ξύπνια, να μην τα κοροϊδεύει όποιος να είναι. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Ευτυχώς που θα ανοίξουν τα σχολεία και κακώς έκλεισαν, κατά τη γνώμη μου, και τα πανεπιστήμια. Η γνώση και η μάθηση είναι πάνω από οποιαδήποτε συνθήκη ασφάλειας. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ξύπνοι, φωτισμένοι. Όπως είπε και ο Ρήγας Φεραίος στον Φούριο. Τον Φούριο που λέει καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, δεν τον μνημονεύουμε τζάμπα, θα πρέπει και να το σκεφτόμαστε που και που.
Α, το ελεύθερη ζωή είναι μεγάλη κουβέντα τώρα τα τελευταία. Γιατί μέχρι και. Θέλει και αρετή μέχρι και τόλμη η ελευθερία που έλεγε θέλει. Ο Κάλβος. Αρετή και τόλμη θέλει πράγμα. Η ελευθερία. Και δυστυχώς έχουμε πλέον. Υπάρχει και τρομοκρατία σε επίπεδο το τι μπορούμε να πούμε. Διότι ή να κάνουμε, ή να το δικαίωμα της διαμαρτυρίας. Το κυνηγούν ακόμα και αυτό. Το κυνηγούν ακόμα δεν και είναι αυτό. Σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό δεν πρέπει να το δει ο λαός. Δεν είμαι εγώ. Πάντως έχω αντιδράσεις από φίλους ακροατές οι οποίοι λένε ότι εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι είναι το εμβόλιο το οποίο θα βάλουμε μέσα μας. Δηλαδή, θέλουμε να ξέρουμε τι. Τι είναι το εμβόλιο το οποίο θα βάλουμε ή δεν θα βάλουμε ή θα αποφασίσουμε να βάλουμε ή όχι μέσα μας. Κοιτάξτε, όταν εγκριθεί κανένα, μάλλον όταν καταθέσει για εγκριθεί, να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουμε πώς είναι η δουλειά και θα τους ενημερώσουμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Άρα το είπατε εσείς για να καταλάβουμε ότι ακόμα δεν, τι να πούμε, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Δηλαδή είναι... Μα δεν υπάρχει ούτε αίτηση, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μάλιστα. Το εμβόλιο αυτό το πιθανότερο είναι ότι μάλλον δεν θα προχωρήσει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε. Μιλάμε για ένα εμβόλιο φάντασμα. Άνευ ουσίας. Εμβόλιο φάντασμα. Λοιπόν, ήσασταν ξεκάθαρος για ακόμα μια φορά, κύριε Κούβελα. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Focus 103,6.